Λοιπόν, και αφού πήραμε έτσι λίγο τα πάνω μας και γεμίσαμε λίγο μουσικά και ζεσταθήκαμε, είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς σας είχαμε προαναγγείλει, να κλείσουμε την τελευταία αυτή προεκλογική ομερτά με δύο back to back, έστω και με κουβέντα ενδιάμεσα, μονόλεπτα αλήθεια, στα οποία όπως πάντα θα μας παρουσιάσει με το δικό του έγκριτο και εμβριθεί τρόπο ο ειδικός επιστημονικός πολυβραβευμένος συνεργάτης της εκπομπής, ο Ντόν Τάση. Ντόν Τάση, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα αγαπητό κοινό. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Είναι... Είμαστε καλά, αλλά νομίζω το διακρίνεις και στον τόνο της φωνής μας. Είναι κρίσιμες οι μέρες και κρίσιμες οι ώρες. Ναι. Και νομίζω αυτό... το διακρίνω και στο δικό μου τόνο φωνής. Νομίζω και εγώ το διακρίνω στο δικό σου τόνο φωνής. Ναι. Διακρίνω ένα άγχος για το αύριο, ναι, το οποίο νομίζω ότι μας διακατέχει ουσιαστικά όλους. Είναι ώρες ευθύνης και θα έλεγα ότι οφείλουμε να είμαστε όσο σοβαροί επιτάσσει η ιστορικότητα της στιγμής. Ακριβώς. Γιάννη, την Τρίτη δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τα υπόγεια της Συγκρού, από την ομάδα Αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας. Αχα. Και μου είπαν για την αποστολή Βασιλάκης. Μάλιστα. Είχε αυτή την κωδική ονομασία, αυτή η αποστολή. Λέω, θα ετοιμάζει κανένα CSI ή Miami, παλιού Κικίλιας. Ναι, λογικό. Και πάνε και βγάζουν την Τετάρτη βίντεο με το Βασιλάκη στη δουλειά. Όποιος δεν το έχει δει, ας το δει τώρα. Δεν νομίζω, μετά την, ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει το βίντεο με το Βασιλάκη μεταξύ μας. Ναι, το εύχομαι αυτό. Ναι, αυτή η διαφήμιση λοιπόν ήρθε να εφημιδιάσει ακόμα και εμένα. Εγώ έψαξα και βρήκα την αλήθεια του Βασιλάκη και είμαι έτοιμος να σας την παρουσιάσω όποτε μου το ζητήσετε. Να πούμε τώρα έτσι απλώς τυχόν για κάποιους που για κάποιο λόγο ήταν, ας πούμε, στο, ξέρω εγώ, στη δουλειά όλη τη μέρα και δεν την παλέψανε και ξέρω εγώ τι και δεν καταφέραν για κάποιο λόγο να τη δούνε, έτσι για να μπορούν να μας καταλάβουν. Να πούμε έτσι πολύ χοντρικά ότι πρόκειται για μια διαφήμιση, ένα βίντεο της ΟΝΕΔ ουσιαστικά, το οποίο παρουσιάζει τον Βασιλάκη, ένα δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος γενικώς δεν γουστάει να τον αξιολογήσουν. Και λέει διάφορα πράγματα. Ένα τίτλο σας δεν πρέπει να το δείτε στην πραγματικότητα, αλλά αυτό είναι. Οι υπόλοιποι το ξέρετε. Έχει ήδη, είναι ένα βίντεο που έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχει τεράστιο ενδιαφέρον το τι μας λέει ο ίδιος ο πρωταγωνιστής του, ο Βασίλης. Δηλαδή. Ο Βασιλάκης στην πραγματικότητα, ναι. Και πάμε να τον ακούσουμε, αφού υποχρεωτικά πρέπει να κάνω την εξής ερώτηση. Πρωταγωνιστή του σποτ της ΟΝΕΔ, εσύ με το καλαμάκι, το φραπέ και την καρέκλα την κολλημένη στον κόλο, Βασιλάκη, δηλαδή, ορκίζεσαι να μας πεις την αλήθεια? Ορκίζομαι. Σε ακούμε. Δεν μπορώ να βρω μια δουλειά της προκοπής για την οποία δεν θα ντρέπομαι να μιλήσω στα παιδιά μου αύριο μεθαύριο. Μπορώ όμως να γίνω τα πιο υγρά όνειρα του Βορύδη, από το τίποτα κάτι είναι και αυτό. Άσε που μου ούταξαν ότι θα με πληρώσουν αν κερδίσουν τις εκλογές. Δεν μπορώ να μην βγάλω ρίζα στην καρέκλα μου αφού μου το ζήτησε ο σεναριογράφος της ΟΝΕΔ. Μπορώ όμως να κατανοήσω τις βλάβες που προκαλεί στον ανθρώπινο εγκέφαλο η χρόνια χρήση βέρτη και ότι ο σεναριογράφος θα χρειαστεί πολλά χρόνια αποτοξίνωσης. Δεν μπορεί η μπλούζα με το κόκκινο αστέρι να μην σε πήγε συνειρμικά στην Κούβα ή σε άλλα κομμουνιστικά κράτη. Μπορώ όμως να παραδεχτώ ότι αν έλεγα και κανένα αστιάκι για τη Βόρεια Κορέα, θα καταλάβαινε σίγουρα τι σάπιο δημόσιο τομέα έχουν οι κομμουνιστές. Τι σχέση έχουν αυτά με τις μεθαυριανές εκλογές? Καμία, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Και αυτή, Γιάννη, ήταν η σύντομη, αλλά και περίεκτική, νομίζω. Βεβαίως. Μια αλήθεια γεμάτη αλήθειες, αν μου επιτρέπεις. Ακριβώς. Μια αλήθεια που τελειώνει με μια ακόμα μεγαλύτερη αλήθεια που εμφανίζεται με μορφή ερωτήματος, βέβαια, το ποια Ελλάδα θέλουμε, ρε παιδιά. Ναι. Εντάξει, το ποια Ελλάδα... Αν το πρόσεξες... Βεβαίως το πρόσεξα. Οι ανήκες σε είχαν συνεπάρει όλα τα προηγούμενα και δεν το... Και τα δύο μπορούν να συμβούν. Mm-hmm. Μπορούν να συμβούν, ναι. Και τα δύο. Το ποια Ελλάδα θέλουμε, ούτως ή άλλως νομίζω ότι σε ένα του κομμάτι θα απαντηθεί σε λίγες μέρες. Όμως θα ήθελα να πω ότι το συγκεκριμένο βίντεο, πέραν του ότι ξέρεις τι γίνεται, υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία όσο περισσότερες αλήθειες περιέχουν, τόσο περισσότερο χλεβάζονται από τους Έλληνες, Ντόν Τάση, διότι ως γνωστόν ο Έλληνας δεν θέλει να ακούει την αλήθεια.
Δεν γουστάρει να ακούει, αλήθεια. Έτσι. Δεν μπορεί, την αποστρέφεται. Ακόμα και αν αυτά τα βίντεο είναι τόσο μαεστρικά που μέσα τους αποτυπώνονται πολλές από τις δραματικές, θα έλεγα, αλήθειες, από τις δραματικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και κανείς δεν μιλάει για αυτές. Ένα παράδειγμα να σας δώσω για να καταλάβετε. Στο βίντεο, όσοι το έχετε δει θα το θυμάστε, εμφανίζεται ο Βασιλάκης με ένα φραπέ στο χέρι, αλλά αν έχετε προσέξει το φραπέ, το φραπέ τον ίδιο το προσέξετε, προσέξτε ότι είναι ουσιαστικά ένα άχρωμο πράγμα, ένα νερομπούρμπουλο. Ένα κακοχτυπημένο. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν κάνει την αλήθεια. Μην φοβάστε τις λέξεις. Δεν φοβάμαι, το ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν φοβάμαι και δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μου αποδώσει τέτοια κατηγορία. Αλλά θέλω να πω ότι τι είναι ο καφές, απλώς τον πήραμε στο χέρι για να γυρίσουμε το σποτ. Όχι. Ήταν μια από τις πολλές κρυφές λεπτομέρειες. Έτσι. Είναι ουσιαστικά ένα κατηγορό. Ένα κατηγορό απέναντι στο σύστημα, το οποίο αναγκάζει το Βασιλάκι και όλους τους βασιλάκηδες να πίνουν κακοχτυπημένους καφέδες από όλα τα λαμόγια τους αεριτζίδες τριγύρω γύρω που τους ζητάς φραπέ, στο χρεώνουν 1,50 και σου βάζουν μέσα μισή κουταλιά γιατί χτυπάνε. Γιατί, κύριε? Γιατί, κύριε? Να σε ρωτήσω, ποιοι είδαν την αφίσα από πίσω τη θολωμένη που παραπέμπει σε απεργίες, πορείες και έκνομες πράξεις, ας πούμε, που καταστρέφουν οικονομικά και υλικά τα μαγαζιά του κέντρου και κάνουν τους τουρίστες να κυρώνουν το ταξίδι τους στη χώρα μας. Ακριβώς, και κυρίως αυτό το τελευταίο. Πρόσεξε αυτή την αφίσα, έτσι, κάτι με απεργίες έδειχνε, κάτι γροθιές υψωμένες, κάτι τέτοια περίεργα. Και πόσο κοστίζει στην εθνική μας οικονομία αυτό το πράγμα, δεν λες? Αχ, δόξα τω Θεώ που έχουμε την ομάδα Αλήθεια Διάννη. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή. Σαν παιδιά σαν αυτά που δουλεύουν στην ομάδα αλήθειας, 1 στα 10 γίνονται Νταβίντα Βραμίδης δηλαδή. Και πιάνουν καλά τον παλμό της κοινωνίας και κάνουν καριέρα στο Facebook. Οι υπόλοιποι χώνονται όλοι στην ομάδα αλήθειας. Όλοι. Έτσι, έτσι. Όλοι. Και μια και είπα αλήθεια. Ναι. Το μυαλό μου τώρα πήγε συνειρμικά στον Αυριανό Πρωθυπουργό, Γιάννη. Ναι. Στον Αυριανό, μπορούμε να το λέμε Αυριανό σκέτο. Τον Αυριανό θα το λέμε. Αυτόν που θα πάρει την αριστερή παρθενιά μας. Έτσι. Τον Αλέξη τον Τσίπρα, ναι. Έτσι. Έτσι. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δεύτερη μεγάλη αλήθεια. Ακριβώς. Εντάξει. Μεγάλη συγκίνηση, όπως καταλαβαίνεις, και πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Οπότε ας αφήσουμε λίγο το Βασιλάκη, γιατί νομίζω ότι το επιτάσσει η συνθήκη. Και όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη μέρα, σε αυτή την ώρα, λιγότερες από 40 ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες, είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Ομερτά να ακούσουμε τη μεγάλη αλήθεια του αυριανού. Οπότε, χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, Ντόν Τάση, έρχομαι απλώς και σε ρωτάω. Αλέξη Τσίπρα, αυριανέ, ορκίζεσαι να πεις την αλήθεια? Ορκίζομαι. Δεν μπορώ να βγάλω τη χώρα μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ. Μπορώ όμως, αν το ξανασκεφτώ, να αλλάξω γνώμη. Τέλος πάντων, θα δούμε. Δεν μπορώ να ξεθολώσω τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να αποφύγω τη διγλωσία. Μπορώ όμως να πάρω αυτοδυναμία, γιατί την έχουν πάρει πολύ χειρότεροι από μένα. Ο λαός είναι σοφός, το λέει και ο Λαζόπουλος. Δεν μπορώ να είμαι ούτε ολοκληρωτικά άθεος, ούτε ολοκληρωτικά χριστιανός. Μπορώ όμως να πηγαίνω 2-3 φορές το χρόνο εκκλησία και να παραμερίζω την άθεη πλευρά του εαυτού μου. Δεν είμαι των άκρων και ας μου το καταλογίζω σαν μαρές. Δεν μπορώ να κρυφτώ από τον Βορύδη, είμαι κομμουνιστής. Μπορώ όμως να παραδεχτώ ότι ο Λαφαζάνης είναι πιο κομμουνιστής από μένα. Η Αυγή, απ' την άλλη, που σβήνει τα σφυλοδρέπανα από τις σημαίες στα live μου, δεν είναι και τόσο κομμουνίστρια. Απόψεις είναι αυτές και δόξα τω Θεώ έχουμε από όλες. Γιάννη, αυτή ήταν η αλήθεια του Αλέξη Τσίπρα. Μία αλήθεια, θα έλεγα, η οποία συμβαδίζει με το γενικότερο πλαίσιο της όλης προεκλογικής του παρουσίας, ή αν θες της όλης του παρουσίας από τις εκλογές του 2012 και μετά, λέει, των τελευταίων 2,5 ετών. Έτσι. Η οποία παρουσία του, πέρα από όλα τα άλλα με τα οποία μπορεί κάποιος να την χαρακτηρίσει, είναι και το στρογγύλαμα των γονιών. Ακριβώς, Γιάννη. Εγώ, Γιάννη, δεν βλέπω αυτό. Δεν βλέπω αυτό. Βλέπω έναν άνθρωπο που σκέφτεται. Ο άνθρωπος που δεν είναι σταθερός στις απόψεις του είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται, Γιάννη. Σωστό. Ένας άνθρωπος που ψάχνεται. Ένας άνθρωπος που διαλέγει, μισό λεπτό. Ένας άνθρωπος που διαλέγει να είναι μη Μισανδρουλάκης σε αυτή τη ζωή και όχι Αλέκα Παπαρίγα, είναι ένας άνθρωπος που σκέφτεται. Ναι. Ένας διανοούμενος. Οπωσδήποτε. Ένας άνθρωπος που όταν μεγαλώσει μπορεί να γίνει και Φώτης Κουβέλης. Σωστό. Άρα εννοείς με μη Μισανδρουλάκης και Φώτης Κουβέλης και όχι Αλέκα Παπαρίγα, θα είναι ένας άνθρωπος με μουστάκι, για να ξεκινήσουμε από κάπου.
Ναι. Ξεκινάς από ένα βασικό χαρακτηριστικό. Γιατί είναι σημαντικό. Άνθρωπος. Είναι σημαντικό και άρα πρέπει να το περιμένουμε. Έτσι. Ένας άνθρωπος που θα σου απαντάει παρόν σε ό,τι και αν το ρωτήσεις και θα χάνεται ξανά στον παράδεισο των πνευματικών των αναζητήσεων. Mm-hmm. Για το Φώτη Κουβέλη. Στο Φώτη Κουβέλη αναφέρεσαι τώρα. Ναι, και μπορεί στο μέλλον να γίνει, το εύχομαι, να γίνει και ο Αλέξο Τσίπρας. Ναι. Ναι. Ο Αυριανός. Για τον Αυριανό μιλάμε ο πάντα. Ο Αυριανός. Ναι. Γιάννη, δεν ξέρω, τον είδες τις προάλλες που είχε πάει στα Θεοφάνεια στον Πειραιά. Ναι, κάτι είδα. Το κόλπο με το Περιστέρι το είδες, φοβερό. Κοίταξε, το κόλπο με το Περιστέρι, ούτως ή άλλως δεν είναι δικό του trademark, για να ξεκινήσουμε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με Περιστέρι, έχει πάρει άλλο το trademark και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Γενικώς πια όλα τα Περιστέρια, οτιδήποτε έχει να κάνει. Δηλαδή, όχι μόνο το πέταγμα θέλω να πω του Περιστεριού ή το να κάτσει κάπου το Περιστέρι, ακόμα και το Περιστέρι που περπατάει κουνώντας το κεφάλι του με αυτόν τον γνωστό περίεργο τρόπο. Ή το Περιστέρι που κουτσουλάει ή τα σμήνη των Περιστεριών, οτιδήποτε έχει να κάνει με Περιστέρι, ακόμα και το Περιστέρι το ίδιο και το μπουρνάζει, είναι όλα κατοχυρωμένα και trademark στο Γιώργη τον Καρατζαφέρη. Τέλος, αυτό έχει κλείσει το θέμα. Αλλά πες μου, συγγνώμη, πες μου τι θέλεις να πεις. Ναι, να σου πω την αλήθεια δηλαδή, επειδή είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου τον είδα το Τσίπρα να παίρνει το Περιστέρι από τον παπά. Ναι. Λέω δεν μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο Καρατζαφέρη συνήθως. Θα βγάλει λαγό από εκεί πέρα και θα το πετάξει θάλασσα. Ναι. Κάτι τέτοιο. Θα κάνει κάτι κοπερφιλτικό, ναι. Είναι και αυτό ότι δεν έχει την εμπειρία ακόμα, ρε Γιάννη. Αυτό που του καταλογίζει το Πασόκ. Σωστό. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια κι αυτό. Είναι αλήθεια. Την εμπειρία. Είναι αλήθεια. Δηλαδή τον κατηγορεί ως κάτι διαφορετικό, ρε αγόρι μου. Τον κατηγορεί ως Μάικ Λαμάρ, ενώ όμως είναι Γιούρι Γκέλλερ στην πραγματικότητα. Πρέπει να περιμένεις όμως να δεις και μερικά πράγματα. Είναι και άδικες οι κατηγόριες, να το λέμε αυτό. Έτσι. Πολλές από τις κατηγόριες είναι άδικες. Ναι. Τίποτα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι και με τον Χριστό και με τον Λένιν. Όλα στο μπλέντερ. Όλα. Και αυτό δείχνει τι δείχνει έναν άνθρωπο που σκέφτεται. Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες τα έχουν όλα στο μπλέντερ, τον Τάσιμο στην πραγματικότητα. Γιατί καλά, ο Τσίπρας δεν είναι ο πρώτος, έχουν προηγηθεί κι άλλοι και έπονται κι άλλοι. Δυστυχώς όταν φτάνει η ώρα για τα ψηφαλάκια, φτάνουν και συζητάνε με τα επικοινωνιακά τους επιτελεία, για να τα λέμε και αυτά πίσω από κλειστές πόρτες, και καταλήγουν στα ίδια συμπεράσματα, τα οποία βεβαίως ποτέ δεν λένε δημόσια, ότι παιδιά ντουγάνια έχουμε απέναντι, τα γάρια έχουμε απέναντι. Και ασχέτως τι θα κάνουμε μετά, για να τους πείσουμε να μας ψηφίσουν, πρέπει να κάνουμε καραγκιοζιές. Μεταξύ λοιπόν των καραγκιοζιών που θα κάνουμε, που δεν πιστεύουμε, είναι μια σειρά από πράγματα σαν αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή τον Τσίπρα να αφήνει Περιστέρια και τον Σαμαρά να λέει δεν θα κατεβάσουμε τις εικόνες από τα γραφεία. Όλες αυτές τις γελοιότητες τις έχουμε δει, τις βλέπουμε και θα εξακολουθήσουμε να τις βλέπουμε, αλλά γίνονται για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ναι. Διότι η Ελλάδα και οι Έλληνες κατά βάση εξακολουθούν και κατοικοεδρεύουν στα νοητικά κατσάβραχα. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω και συγγνώμη κιόλας. Παρακαλώ. Η απόκτηση της Ραχίλ Μακρύ. Ναι. Δεν είναι μια κίνηση που στοχεύει στους αναποφάσεις τους. Είναι καταρχάς να πούμε ότι η Ραχίλ Μακρύ έχει έρθει δανεική με οψιόν αγοράς. Έτσι. Δεν είναι. Ναι. Δεν έχει καταλάβει. Η Ραχίλ Μακρύ δεν έχει καταλάβει ακόμα αν είναι πολύ πατριώτησα ή αν είναι πολύ κομμουνίστρια. Ναι. Δηλαδή, άλλα λέει το τατουάζ της, άλλα λέει το στόμα της. Σωστό. Yeah. Σωστό. Έτσι. Όταν βάλει το τατουάζ της στο στόμα της, τότε θα τα λέει σωστά. Έτσι. Πώς ο Γιώργος Πάντας, ας πούμε, είναι ο μόνος βουλευτής που για κάποιο λόγο δικό του κυκλοφορεί με ένα τριαντάφυλλο στο σακάκι. Ο Γιώργος Πάντζας είναι ούτως ή άλλως, είναι bon vivant, έτσι είναι δανδύς. Ο Γιώργος Πάντζας, θέλω να θυμίσω για τους παλιότερους και μπορείτε να το. Αυτό είναι αποφάσιστος, είναι Γιάννη. Ναι, προφανώς και είναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Παρακαλώ. Είναι, δηλαδή ανάμεσα σε Μπελογιάννη και Μιχάλη Τροχανά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και η καρδιά του. Και η καρδιά του μάλλον προς το δεύτερο κλείνει. Αλλά θέλω να πω, επειδή το ανέβαινε, ο Γιώργος Πάντζας είναι ένας μπροστάρης των λαϊκών και κοινωνικών αγώνων. Καθώς υπάρχει φωτογραφία του τη βραδιά της νίκης του Πασόκ το 1981, φωτογραφία του στο Καστρί πλάι στον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα μπροστάρης στους κοινωνικούς αγώνες. Δεν θα πρέπει να κατηγορούμε ανθρώπους επειδή είναι μπροστάριδες σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Φυσικά να τα λέμε, αλλά να τα πούμε εμείς πιο βάμπη. Λοιπόν, έτσι. Τι άλλο για τον Αυριανό. Τι άλλο μπορούμε να εξάγουμε για τον Αυριανό από αυτά. Το λέω τώρα, συγγνώμη, προχωρώ γιατί έχουμε μείνει 2 λεπτά ουσιαστικά. Να σταθούμε και λίγο στις μικρότητες που έχουν υποθεί για αυτόν. Ναι, θέλω. Ναι. Δηλαδή έχουν του τύπου δεν ξέρει αγγλικά. Εντάξει.
Εντάξει. Είδαμε και τον Γιωργάκη που ξέρει αγγλικά, μπράβο, έχει πάρει προφήσενση, πώς πρόκοψε. Εντάξει. Και τώρα παλεύει στο 2,5-3%. Έτσι είναι. Και, από την... ο καμένος. Και το αντίστοιχο επιχείρημα. Και το αντίστοιχο επιχείρημα και άλλοι δεν ξέρουν ελληνικά. Οκ. Okay. Φυσικά. Δηλαδή, κατά ποιον χειρότερο. Και πρέπει να μπει στο τραπέζι αυτό το επιχείρημα. Έμα. Ναι, τέλος πάντων, παίρνει ένα καλό μεταφραστή και κάνει τη δουλειά σου, Κλάιν. Είναι δυνατόν οι αυριανοί, ο κάθε αυριανός να κρίνεται με βάση το proficiency ή το Sorbonne de. Ακριβώς. Μην τρελάθουμε κιόλας. Ακριβώς. Μην τρελάθουμε κιόλας. Αυτά είναι όπως τα είπες, μικρότητες. Εμάς μας αρκεί που ακούμε τη φωνούλα του και συνειδημικά πάει λίγο το μυαλό μας στον Ανδρέα. Δεν ξέρω πώς το κάνει, αν το κάνει επίτηδες ή το κάνει, του βγαίνει μεγαλώνοντας, ας πούμε, γίνει τη φωνή του έτσι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι, αν πρέπει να σου απαντήσω σε αυτό, εμένα, να σου πω κάτι, επειδή κάνεις μια σοφίσιμη λογική παρατήρηση, ναι, θα ήθελα να προσθέσω το εξής και μου δίνεις την ευκαιρία. Αυτό που κάνει ουσιαστικά, αυτό που κερδίζει τους ακροατές και δυνητικούς ψηφοφόρους του Αλέξη Τσίπρα στην πραγματικότητα, είναι αυτό το ύφος, αυτό το ελαφρύ συνοφρίωμα που κάνει, ελαφρύ έτσι κλείσιμο των ματιών, πολύ μικρό, το οποίο ξεσχηματίζει και κάποιες αδιόρατες ρητίδες στο μέτωπό του. Το ένα οποίο. Αλήθεια, ρε γαμώτο, έτσι. Το οποίο εκπέμπει τρομερή γοητεία σε αυτόν που τον ακούει ή τον βλέπει, χωρίς όμως αυτός που τον ακούει ή τον βλέπει να ξέρει ότι στην πραγματικότητα το κάνει, διότι προφανώς έχει ευαισθησία στα μάτια και θα ήθελε να φοράει γυαλιά ηλίου, αλλά επειδή δεν μπορεί να φοράει γυαλιά ηλίου, χαμηλώνει λίγο τα μάτια και του βγαίνει αυτό το συνοφρίωμα. Σε κάθε περίπτωση κερδίζει. Έστω και έτσι, σε καλό του βγαίνει. Έτσι, έτσι. Αυτό έχω να πω. Και σε γυναίκες καταλαβαίνεις πόσο πολύ καλύτερα θα πιάσει αυτή η φάτσα, έτσι. Φυσικά. Εγώ δεν θα απορρίψω αν το δω με καμιά μιμή στο μέλλον. Γιάννη, για να λέμε, Ντενίση. Για να λέμε την αλήθεια. Με ακούς, Γιάννη? Γιάννη ή Ντενίση? Γιάννη. Α, για Γιάννη μιλάμε πάντα. Ναι. Τύπου Γιάννη εννοώ, έτσι. Mm-hmm. Την ίδια την μιμή. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, το Περιστέρα εδώ που τα λέμε δεν είναι για όνομα πρώτης κυρίας αυτού του τόπου. Μπορεί να μην είναι. Έχουμε μάθει στα Δάφνη και στα Νατάσα. Έτσι, σύμφωνα με τα αισθητικά πρότυπα. Έτσι. Αλλά! Ναι. Περιστέρα, Περιστέρι. Ναι. Σου λέει κάτι? Περιστέρα, Περιστέρι. Αφήνω ελευθερία. Εντάξει, ας σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω. Μην τρώμε απλώς ό,τι μας σερβίρουν αμάσιστο. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με την κυρία, είναι καλή μέχρι να αποδειχθεί ότι το κουτσουλάει, αν μου επιτρέψεις αυτόν τον αστεϊσμό. Έτσι. Don Tassi. Από ένα αστιάκι έτσι για το τέλος. Don Tassi, ήσουν εκρηκτικός, ήσουν καταπληκτικός, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα σε περιμένουμε την άλλη εβδομάδα για την πρώτη μετεκλογική πλέον. Μεγάλη αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Yes.